Την 3η 4 Απριλίου βρέθηκε στην Τουρκία και στο σεισμόπληκτο Χατάι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε και συνάντηση με τον ομόλογό του στην Τουρκία Χουλουσί Ακάρ. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κάλεσε την Τουρκία και πρώτη να βοήθησε μετά την καταστροφή του Οθεώνα, συνέβαλα σημαντικά τόσο σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές βοήθειες, όσο και στις εργασίες έρευνας και διάσωσης. Αρχικά θα ήθελα να επαναλάβω και σήμερα προς τον Υπουργό Άμυνας κύριο Χουλούσι Ακάρ, την τουρκική κυβέρνηση αλλά και τον τουρκικό λαό, τα ειλικρινή συλληπιτήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί. Και μια που σήμερα βρέθηκα με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Άμυνας της γείτονος Τουρκίας και το επιτελείο του, να υπενθυμίσω ότι αυτά τα οι ακραίες φυσικές καταστροφές, κάποιες από τις οποίες οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή, αποτελούν πραγματικά νέου τύπου προκλήσεις ασφαλείας που θα μας απασχολήσουν όλους και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί θα έρθουν, θα χτυπήσουν τις χώρες μας, τους λαούς μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εργαστούμε γι' αυτό, ίσως και από κοινού. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Τουρκίας για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για αρρωγή μετά από φυσικές καταστροφές. Σπεύσαμε ως γείτονες με Έλληνες διασώστες να συνδράμουμε στην προσπάθεια σωτηρίας συνανθρώπων μας στην Τουρκία. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πνεύμα συμπαράστασης, αποδέχθηκα την πρόταση του κυρίου Υπουργού να επισκεφθώ σήμερα τις σεισμόπληκτες περιοχές. Διαπίστωσα το μέγεθος της καταστροφής, διαπίστωσα όμως και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ανάταξη της περιοχής. Αναμφίβολα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όμως σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θα ήθελα να υπενθυμίσω την δήλωση του Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε την Τουρκία ώστε να αντιμετωπίσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της μεγάλης ανθρωπιστικής καταστροφής. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το συμβολικό μήνυμα από την σημερινή επίσκεψή μου, ότι οι τραγωδίες και οι φυσικές καταστροφές αυτού του μεγέθους είναι πέρα και πάνω από οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε διαφορά μεταξύ μας και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν μοχλοί που μειώνουν την ένταση και δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τις συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.